συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Επιτρέψατε μου καταρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς τους υπεύθυνους του ΚΚΕ και των εκδόσεων Σύγχρονη Εποχή για την καθόλου τιμητική για μένα πρόσκληση να παρέμβω στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή του ΚΚΕ και της σύγχρονης εποχής στη διάδοση και δημιουργική ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας». Με έντονη συναισθηματική φόρτιση αποδέχθηκα αυτή την πρόσκληση που και από πολιτική και από θεματική άποψη με επαναφέρει στις ρίζες μου, στην αφετηρία μου, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν η μαθητική και στη συνέχεια φοιτητική στράτευσή μου στην ΚΝΕ σφράγισαν τη ζωή μου, εμπλούτησαν το νόημά της, την προσανατόλισαν με ένα σύνθημα. Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα. Το σύνθημα αυτό, που λιδωρήθηκε από την αναρχών αυτονομία της εποχής, και όχι μόνο, αλλά και για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, υποτιμήθηκε στην καθημερινότητα της δικής μας οργανωμένης δράσης, υπό το βάρος ενός πολλαπλά επιβλαβούς πρακτικισμού, δεν αποτελούσε βεβαίως κάλεσμα να πρωταγωνιστήσουμε για να γίνουμε τα καλά παιδιά του συστήματος. Αντιθέτως, αναδείκνυε τη βαθύτερη υπαρξιακή σημασία που πρέπει να έχει για τον άνθρωπο, ιδιαιτέρως τον νέο άνθρωπο, η επιστημονική γνώση και η αισθητική καλλιέργεια στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση. Κινούμενοι σε αυτή την κατεύθυνση, με ένα τέτοιο αξιακό προσανατολισμό, χάρη και στην αναμφισβήτητη συμβολή του ΚΚΕ και της σύγχρονης εποχής, συναντηθήκαμε με τον Μαρξισμό, το έργο του Μάρξ και του Έγγελς, του Λένιν και της Λούξεμπουργκ, του Λούκατς, πολλών και σημαντικών επαναστατών διανοουμένων που συνέδεσαν οργανικά και πολύμορφα την ερμηνεία του κόσμου με την αναγκαιότητα ιστορική και ηθική για την αλλαγή του. Αντιληφθήκαμε ή έστω χάρη και στις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής μας δόθηκε η δυνατότητα να αντιληφθούμε τόσο τη θεωρητική όσο και την πολιτική σημασία της γνώσης, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην πρόσκληση που λάβαμε για τη συμμετοχή μας στη σημερινή εκδήλωση. Η γνώση είναι δύναμη για να αλλάξουμε τον κόσμο. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μόνο, όχι μόνο τον έξω και τον γύρω μας κόσμο, αλλά και τον εσωτερικό μας κόσμο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το μεγαλείο της Οκτωβριανής Επανάστασης, το μεγαλείο αλλά και η τραγωδία της Σοβιετικής Ένωσης, η τελευταία πράξη της οποίας γράφτηκε πριν 30 περίπου χρόνια με τη διάλυσή της, εξακολουθούν να διδάσκουν, αρκεί να θέλουμε και θέλουμε να διδαχθούμε. Αντιμετωπίζοντας και γενικότερα την ιστορία του διεθνούς και του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, με σεβασμό, δηλαδή με το πάθος της γνώσης και το μέτρο της κριτικής. Προς τούτο όμως δεν αρκεί να δημοσιεύουμε και να διαδίδουμε πολύτιμα μαρξιστικά έργα. Οφείλουμε να αναπροσδιορίσουμε με σαφήνεια την ίδια μας τη σχέση με τον μαρξισμό. Ο μαρξισμός δεν είναι δόγμα, δεν είναι στατικό κλειστό σχήμα σκέψης, αλλά ανοιχτό σχέδιο δράσης για την αλλαγή του κόσμου σε κομμουνιστική κατεύθυνση. Η μαρξιστική επαναστατική θεωρία δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται τετελεσμένη. Είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα διαμέσου και των εσωτερικών του εντάσεων διαρκώς αναπτυσσόμενο σώμα γνώσεων το οποίο αναμετράται σε επαναστατική κατεύθυνση με ζητήματα που με καταστροφικό τρόπο αναδεικνύει ο σύγχρονος καπιταλισμός. Και προφανώς η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού απαιτεί να αποδίδεται και πολιτικά στη θεωρία η σημασία που της αντιστοιχεί. Όχι αυτή της ταπεινής ακολούθου προηλυμένων θέσεων, αλλά εκείνη της συστηματικής έρευνας που προηγείται των πολιτικών αποφάσεων και στη βάση της οποίας πρέπει να θεμελιώνεται η πολιτική, στρατηγική και τακτική.
Η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού απαιτεί πρωτοπόρα εκδοτική δραστηριότητα, όπως αυτή που μας επιτρέπουν σήμερα να προσδοκούμε με τις πρωτοβουλίες τους το ΚΚΕ και η σύγχρονη εποχή. Απαιτεί όμως και ένα εξίσου σύγχρονο κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης. Η δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής επαναστατικής θεωρίας, ασύμβατη προς κάθε είδους πρακτική εξόντωσης της διαφορετικής άποψης, μια πρακτική που υιοθετήθηκε δυστυχώς από τη σταλινική καθοδήγηση της δεκαετίας του 1930 στην ΕΣΔ, και όχι μόνο, προϋποθέτει κουλτούρα διαλόγου, επιστημονικού και συντροφικού, χωρίς τον οποίο δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστούν αποτελεσματικά τα μείζωνα προβλήματα της εποχής, οι προκλήσεις που θέτει ακόμη και για την γυμνή επιβίωση των κολασμένων της γης ο σύγχρονος καπιταλισμός. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μακριά από μας η αντίληψη ότι ο μαρξισμός είναι δήθεν ανεπαρκής συγκρινόμενος με το μέγεθος των προβλημάτων της ζωής και τον πόη των ιδανικών μας. Η Ρόζα Λουξεμπουργκ είχε και εξακολουθεί να έχει δίκιο. Θυμίζω τα λόγια της. Δεν είναι αληθές ότι όσον αφορά την πρακτική πάλι, ο Μάρξ είναι ανεπίκαιρος, ότι ξεπεράσαμε δήθεν τον Μάρξ. Αντιθέτως, ο Μάρξ στην επιστημονική δημιουργία του μας υπερέβαλε ως κόμμα μαχητών της πράξης. Δεν είναι αληθές ότι ο Μάρξ δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες μας. Αντιθέτως, οι ανάγκες μας δεν είναι ακόμη επαρκείς για τη χρήση. Δεν είναι ακόμη στο ύψος των ιδεών του Μάρξ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας επιδιώξουμε επιτέλους συντεταγμένα τη θεωρητική και σε τελική ανάλυση την πολιτική αναβάθμιση και ποιοτική αντιστοίχηση του κομμουνιστικού κινήματος προς ένα γόνιμο μαρξισμό της εποχής μας, όπως με επαναστατικό ρεαλισμό διεκδικούσε στη δική της εποχή η Λουξεμπουργκ. Σαν έτοιμη από καιρό, πρώτη στη μελέτη, πρώτη στους αγώνες, ας δώσουμε από σήμερα και όλα στο παρόν, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του ΚΚΕ και της σύγχρονης εποχής για συμμετοχή στη μάχη των ιδεών από την πλευρά του μαρξισμού, ενάντια σε όλες τις εκδοχές του σύγχρονου ανορθολογισμού και μυστικισμού, για να πάρουν επιτέλους τα όνειρα της νιώτης μας, τα όνειρα του κόσμου, εκδίκηση. Σας ευχαριστώ.